Γιώργο μου, καλώς ήρθες στο Πάμε Δανάη. Καλώς ήρθα σένα και πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα στο στούντιο. Να ξεκινήσουμε από την παράσταση στο θέατρο Ήδη. 42-4-97. Ναι. Δεν ήταν ο Γιώργος που έχουμε συνηθίσει. Σου φέρνει μια γλυκιά μελαγχολία. Ναι. Γιατί? Νιώθω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου εκφράζομαι πολύ πιο ελεύθερα, χωρίς να έχω την ανάγκη να πιάσω και αυτόν και εκείνον και τον άλλον και τον παράλληλο, αλλά περισσότερο να είμαι συνεπής απέναντι στα πιστεύω μου και σε αυτά τα οποία θέλω εγώ να πω. Από ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός, έναν θάνατο που ξεκινάει, με τον οποίο ξεκινάει και η παράσταση, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτόν τον τόσο παγωμένο κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που ο σπόρος της καλοσύνης, αν θέλεις, το φως της καλοσύνης και της ενσυναίσθησης υπάρχει μέσα τους και μπορεί να βγει, να φωτίσει ακόμα και στα 100-200 μέτρα κάτω από τη γη, γιατί εκεί ζουν πια οι άνθρωποι. Φεύγεις τελικά με μια γλυκιά μελαγχολία, όπως είπες, γιατί φεύγεις και ευτυχείς για τα πράγματα τα οποία έχεις. Παραστάσεις κάποια στιγμή θα ολοκληρώσουν την πορεία τους. Τι έχεις στο μυαλό σου? Αυτή την περίοδο γράφω τη συνέχεια των σερών, το Σέρες 2, το οποίο θα γυριστεί αργότερα βέβαια μέσα στη χρονιά, μιλάμε για μετά το καλοκαίρι. Εδώ όμως θα έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή. Ναι. Δεν έχουμε τον Πάνο. Ναι. Ο δεύτερος κύκλος θα είναι, ο χαρακτήρας θα είναι ίδιος, θα είναι ο ρόλος του Οδυσσέα και τον ρόλο του Οδυσσέα θα τον υποδηθεί ένας άλλος ηθοποιός. Έχεις σκεφτεί ποιος άνθρωπος είναι αυτός? Θα δούμε. Αυτό δεν θα το ρόλο τώρα. Του πατέρα θα έχουμε. Ναι, βέβαια, δεν έχουμε κάποια αλλαγή από εκεί και πέρα στο κάστρο. Ναι. Έκανες μια εξαιρετική εμφάνιση στα νούμερα του φίλου Λιβωριά στη δημόσια τηλεόραση. Η καρδιά σου πρέπει να είναι ελεύθερη, να νιώσει, να αγαπήσει. Πρέπει εμείς να είμαστε ελεύθεροι να ερωτευτούμε, να εκφραστούμε, να μιλήσουμε απλά, να πούμε είμαι γκέι. Δεν είναι παράδειγμα αυτό. Είμαι γκέι, το λέω τώρα. Νιώθω ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τη δραματικότητα από την ομοφιλοφιλία ως κατάσταση. Δεν είναι κάτι δραματικό, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ okay. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι δεν ξυπνάω κάθε πρωί και λέω αχ, Παναγία μου, πάλι γκέι ξύπνησα. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγράφεται και η δραματικότητα, γιατί την έχουμε αποσιωπήσει πολλές φορές και γιατί πραγματικά οι γκέι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου έχουν ζήσει πολύ μεγάλη καταπίεση. Δύσκολα. Και συνεχίζουν να ζουν, δεν είναι όλα λυμένα. Να υπάρχει και αυτό, αλλά θέλω να αρχίσει πια να υπάρχει και το άλλο. Κατάλαβες? Υπάρχουν και τα χαρά. Είχες φυσικά μια άμεση αναφορά στον φίλο σου τον Πάνο, τον Άτσι, ο οποίος δεν είναι εδώ. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν ανέφερες ότι ο φίλος μου λοιπόν μου έλεγε, και αυτό λέω και εγώ σε εσάς, ναι. Ξεκόλα. Ναι. Ο Πάνος όντως σου λέγε ξεκόλα. Σε όλους μας. Ξεκόλα, ρε. Ό,τι στεναχώρια και να έχει, σου έλεγε είναι ξεκόλα, ρε. Λες και ότι θα έλεγε ξεκόλα και θα τέλειωνε. Αλλά άμα το καλοσκεφτείς, τελειώνει με το ξεκόλα, η στεναχώρια. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που τον αγαπήσαμε όλοι πάρα πολύ. Γι' αυτό και μιλάμε κιόλας γι' αυτό. Γιατί πραγματικά τον αγαπήσαμε και γιατί μιλώντας γι' αυτόν τον θυμόμαστε, τον κρατάμε ζή. Μέσα στην καθημερινότητά μας. Ναι, ζή. Μήπως εκεί, στην Αίγινα, έχεις φτιάξει τόσο πολύ τη ζωή σου που δεν χωράνε οι άνθρωποι? Δηλαδή, θα μείνω γεροντοπαλίκαρο, με ρωτάς. Αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό. Όχι, ξέρει γιατί το λέω. Γιατί έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου, ρε παιδί. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά, έτσι όπως είναι η ζωή δική σου τώρα, να αγαπήσει την Αίγινα. Και οι γάτες να τον αγαπήσουν. Θεωρείς ότι μπορεί να έχεις κλείσει λίγο? Όχι, μωρέ. Ωραίο παιδί είμαι. Γιατί. Κοίταξε να δεις. Ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και όταν έρχεται στη ζωή μας, κάπως κάτι κάνουμε και τα παραμερίζουμε όλα και τον ζούμε. Οπότε όταν έρθει ο έρωτας στη ζωή μου, δεν θα είμαι τσιγκούνης, ούτε θα είμαι μη προσαρμοστικός. Θα κάνω τις αλλαγές που πρέπει να κάνω για να προσαρμοστώ. Πιστεύεις ότι αυτό το κομμάτι της αγάπης, ναι, του δοσήματος, του έρωτα, το έχεις εξαντλήσει ή υπάρχει ακόμα πολύ εκεί πέρα? Όχι, πράγμα. Όχι, φυσικά υπάρχει. Έχω πολύ μεγάλο ταλέντο σε αυτό. Σε ποιο? Είναι ωραίες οι σχέσεις που φτιάχνω. Περνά όμορφα. Σε προσεγγίζουν εύκολα οι άνθρωποι? Εννοείς το ερωτικό ή γενικά στο διαπροσωπικό κομμάτι? Όχι. Νομίζω πως όχι. Φαίνεται ότι είμαι λίγο δύσκολος, δεν ξέρω πώς να το πω. Ωραίο είναι να είσαι δύσκολος. Απρόσιτος, δεν ξέρω πώς να το πω.
απομακρυσμένος ίσως. Άμυνα ή φόβος. Μπορεί να είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι. Σε αφορά καθόλου το θέμα ενός παιδιού? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μου το ρωτάς, είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτομαι. Να σου πω την αλήθεια. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος όταν γίνεται γονιός πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή πλέον πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή του. Ναι. Οπότε αν νιώσω ότι είμαι σε μια φάση που μπορώ να το πω αυτό το πράγμα και μπορώ να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα και μπορώ να αφήσω πίσω το εγώ μου, τότε ναι. Αλλά αν αισθανθώ ότι δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, πάλι θα είμαι ειλικρινής. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να μην έχεις κάνει καλά μέχρι σήμερα? Στη ζωή μου αυτό το οποίο δεν έχω καταφέρει να κάνω καλά πολλές φορές είναι ότι δεν καταφέρνω πολλές φορές να εκφράσω το συναίσθημά μου. Δηλαδή είναι λίγο το συναίσθημά μου κλειδωμένο. Και αυτός είναι ένας λόγος που μ' αρέσει να γράφω και ίσως αυτός είναι ένας λόγος που σας συγκινώ και τόσο εύκολα ώρες ώρες. Όχι, είναι ταλέντο όμως αυτό να μπορείς να συγκινήσεις. Γιατί τελικά εκεί μπορώ και το εκφράζω αβίαστα. Δηλαδή αυτό το οποίο με δυσκολεύει στη ζωή, στο γράψιμο, βγαίνει αβίαστα γιατί είναι η δικιά μου η καταπίεση πια πιο εκτονώνεται. Γι' αυτό σας συγκινώ, γιατί είναι πολύ αυθεντικό αυτό το οποίο γράφω. Όταν θα έρθει ο έρωτας που λες και εσύ, η πρόκληση για μένα, το challenge που λένε, δεν θα είναι το «Α, είμαι στην Αίγινα, πώς θα το ξεπεράσω». Είναι «Θα μπορέσω να το εκφράσω, σωστά και όχι με φόβο». Από εκείνη την φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία, την καλώς εννοούμενη, ναι, του νέου Γιώργου, ναι, σου έχει απομείνει καθόλου? Μ' αρέσει η ζωή που έχω φτιάξει και δεν θέλω να την αποχωριστώ. Μ' αρέσει ωστόσο και η δημιουργία. Νομίζω χορτασμένος είμαι, να μην πω ψέματα, ικανοποιημένος είμαι. Και τώρα έχω ανακαλύψει και μια άλλη ζωή που με κάνει χαρούμενο. Μπορεί κάποτε να σου πω ότι θέλω να φύγω από το νησί, θέλω να ξανάρθω στα φώτα και σε αυτά. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα, είχα μπει στο μετρό και ήμουν φοβερά στριμωγμένος και έλεγα θέλω να είμαι σε ένα μέρος και να είμαι εγώ και να με βλέπουν γύρω-γύρω, να μην είμαι στριμωγμένος. Όταν έγινε αυτό μετά, αισθάνθηκα πιο στριμωγμένος. Πότε θεωρείς ότι τα είδες όλα πολύ σκούρα και εγκλωβίστηκες? Νομίζω ότι ήταν όταν τελείωσε το παραπέντε. Εκεί κάπου λίγο δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να γράψω, έπρεπε να μην γράψω, έπρεπε να ξεκουραστώ. Έπρεπε... Και επίσης ήταν και μια περίπτωση στην οποία κατά κάποιο τρόπο λίγο μεγάλωνε κιόλας. Και ευτυχώς δεν βιάστηκα να κάνω και κάτι φοβερό και τρομερό. Λίγο περίμενα. Και λίγο ασχολήθηκα με άλλα πράγματα, ασχολήθηκα με την παρουσίαση. Καμιά φορά λέω ότι έχασα πολύ χρόνο με την παρουσίαση και από την άλλη σκέφτομαι ότι μπορεί και να ξεκούρασα ωστόσο λίγο τον εαυτό μου και μπορεί να άφησα το χρόνο να κυλήσει και να οριμάσω και όταν ξαναέγραψα πια, να έγραψα πιο όριμος. Υπήρξε ποτέ στιγμή που ο τύπος, τα ελληνικά μίντια, ναι, σου φέρθηκαν άσχημα? Ο τύπος και τα ελληνικά μίντια φέρονται άσχημα στον κόσμο κάθε μέρα. Τι από την ταραχή σου έκανε σαρδάμιο. Αυτό, τι ερώτηση ήταν αυτή? Δεν υπάρχει. Καταρχάς, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι το έξαλλος ο Άρης Καβατζίκης, έξαλλος ο Γιώργος Καβατζίκης. Το έξαλλος ο τάδε, έξαλλος ο τάδε. Είναι ένας προσβλητικός τίτλος, δεν είναι ωραίος τίτλος. Το έξαλλος σημαίνει ότι ο άλλος έχει χάσει το νου του. Ότι μιλάει και παραλογίζεται. Αυτό σημαίνει έξαλλος. Εγώ εννοώ να σε πληγώσει εσένα και να αναγκαστείς για παράδειγμα να πάρεις και ένα τηλέφωνο και να πεις «Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, βρε Άρη, γιατί το έγραψες αυτό?» Βέβαια, τηλέφωνο έχω πάρει. Νομίζω βέβαια ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχω αφήσει αρκετά πίσω μου. Θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό και να στεναχωρηθείς, απολύτως φυσιολογικό και να θυμώσεις. Και επίσης όμως επιθυμητό, απόλυτα επιθυμητό, είναι να το αφήσεις και πίσω σου και να το ξεχάσεις. Αυτές τις μέρες έχει γίνει ένα θέμα, ναι, με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη που χόρεψε, ναι, στην πίστα μαζί με τη Δέσποινα, ναι, ναι, και η Δέσποινα, ναι, τραγουδούσε. Ναι. Έχουμε δικαίωμα να ασχολούμαστε με τους άλλους? Με ρωτάς? Όχι. Αν ένας άντρας ή αν μια γυναίκα ερωτεύεται, δεν έχει σημασία αν είναι gay, αν είναι straight, αν είναι non-binary, δεν έχει καμία σημασία. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ερωτεύεται,
εκφράζει τον έρωτά του. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό συνέβαινε πάντοτε, στο πέρασμα των χρόνων. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν συνέβαινε πάντοτε και θα πρέπει να συζητήσουμε σε αυτή την περίσταση, με αφορμή αυτό, είναι ότι κάποτε, ωστόσο, δεν βγαίνανε 5 εκατομμύρια Έλληνες δημοσίως να σχολιάσουν δύο ανθρώπους που φιλούνται. Γιατί έχουν βγει τόσοι στις τηλεοράσεις, στα social media, σε σχόλια στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok. Να συζητάμε δημόσια για τον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε καλά. Γιατί μας συμβαίνει. Και νομίζω ότι μας συμβαίνει γιατί έχουμε θεωρήσει πια ότι ο σχολιασμός είναι κάτι το οποίο είναι, ο δημόσιος σχολιασμός είναι κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό, υπέροχο και θεμητό. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Και αυτός είναι και ο λόγος που απομακρύνθηκα από την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση σχολιάζει μονίμως τους πάντες. Και εσείς έχετε μια εκπομπή στην οποία σχολιάζετε. Ξεχωρίζω τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζει ο ένας και με τον οποίο σχολιάζει ο άλλος. Δεν είμαι τυφλός. Αλλά παρόλα αυτά, ο σχολιασμός σαν χόμπι είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή στην Αίγινα. Ευχαριστώ.